Συναγερμό τώρα στην Ελλάδα είχαμε το μεσημέρι μετά από καταδρομική επίθεση σε καφετέρια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι, είναι στις 12 η ώρα, σημειώθηκε το περιστατικό, όταν μια ομάδα από ατόμων που επέβαινε σε μηχανάκια εμφανίστηκαν στην οδό Τσόχα και στην οδό Κυριακού στους Αμπελόκηπους, πέρασαν από έξω ένα καφέ που είδαμε τις εικόνες και με πέτρες και άλλα δικήμενα έσπασαν τις τζαμαρίες του καταστήματο Να πούμε ότι στο εσωτερικό του γινόταν ήδη κάποιες εργασίες. Το καφέ υπάρχει μια πληροφορία Αστυνομική προέλευση ότι ε, ανήκει. Η ή τουλάχιστον υπάρχει μια, ένα, μια σχέση, θα σου έλεγα, εξάρτηση του καταστήματο με τον 27 οργανωμένο οπαδό, ε, του που λέγαμε, ε, νωρίτερα, ο οποίος είναι ανάμεσα παδό του ε, ε, μία από τις μοτοσυκλέτες που λέγαμε νωρίτερα, ο οποίο είναι ανάμεσα στου βασικού υπόπτου τη επίθεση. Ακολούθησε μάλιστα σε μία από τι μοτοσυκλέτε που επέβαιναν οι δράσει, φαίνεται να υπήρχαν διακριτικά ομάδα ε, τη ΑΕΚ. Ακολούθησε κατά δίωξη από αστυνομικού τη ομάδα ε, Δία και Δράση, η οποία έφτασε μάλιστα μέχρι και τη Νέα κατά την, κατά τη διάρκεια τη καταδίωξη, φαίνεται να έχουν γίνει. 11 προσαγωγέ και οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στην ασφάλεια Αττική προκειμένου να διαπιστωθεί αν συμμετείχαν στην επίθεση. Παναγιώτη, την ίδια στιγμή πληθαίνουν τα ερωτήματα για ευθύνε στα ανώτατα κλιμάκια τη Ελλάδα, Αναμένονται νέε απομακρύνσει τελεχών. Μετά τι 7 πρώτε αρχικέ απομακρύνσει η μία του διοικητή τη υποδιέθεση αντιμετώπιση βία στου αθλητικού χώρου και έξι διοικητέ τροχέα από την Ήπειρο μέχρι την Αθήνα. η υπόλοιποι έξι ήταν τη τροχέα. Ακριβώ. Η εσωτερική έρευνη η εσωτερική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Τη διεξάγει δεξιά, ο προστάμενο στο επιτελείου του Αρχηγείου τη Ελληνική Αστυνομία, ο αντιστάδιο Ελευθέριο Γκαρίλα. Είδαμε και χθε ότι αναμενόταν να εξεταστούν τουλάχιστον έω και 20 αξιωματικοί του σώματο από όλο το φάσμα των διευθύνσεων, από κακαβιά έω αντική, Δυτική Ελλάδα, αλλά και ε, Ατυχή Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα σε αυτά τα 20 άτομα ενδέχεται 7 ακόμα σε υψηλότερους βαθμούς. Μάλιστα μου ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι θα πρόκειται για στρατηγούς και ταξιάρχους της ελληνικής αστυνομίας σε διάφορες θέσεις ε, και πόστα. Αναμένεται και εκείνοι να απομακρυνθούν με τη λήξη της εσωτερικής έρευνας μετά από περίπου 20 μέρες όπως τουλάχιστον έχει δοθεί το χρονικό περιθώριο. Παναγιώτη Σπυρόπουλε, ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ.